Πάμε να ξεκινήσουμε. Δημήτρης Βασιλιάδης, ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Interview, εταιρεία δημοσκοπήσεων. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είμαστε μαζί. Τώρα να κάνω το προφανές ερώτημα. Την 24 την περιμένατε? Την είχατε εντοπίσει? Αλλά την περιμέναμε, αλλά την βλέπαμε. Τη βλέπαμε, αλλά δεν την πιστεύαμε. Εγώ προσωπικά δεν θεωρούσα ότι μπορεί να είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης, είχαμε εθιστεί κατά κάποιο τρόπο στις δημοσκοπήσεις που οι διαφορές ήταν 6, 7, 8 μονάδες το πολύ. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μετά από τόσες πολλές δημοσκοπήσεις ένα exit poll στα χέρια σου που λέει ότι η διαφορά μπορεί να είναι 20 μονάδες, ένα από τα δύο τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είτε οι δημοσκοπήσεις είτε το exit poll. Τελικά δεν έπρεπε να τεθεί υπό αμφισβήτηση το exit poll. Υπήρχε μια μεγάλη διαφορά την οποία βλέπαμε στο δικό μου exit poll, γιατί εγώ έκανα ξεχωριστό exit poll και εγώ είχα μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή ήταν κάτι το οποίο ήταν μη αναμενόμενο και επιπλέον ήταν και κάπως ανεξήγητο, υπήρχε μεγάλη φθορά από την Παρασκευή το βράδυ προς την Κυριακή του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σε εκείνο το διάστημα ήταν και ένα τυφλό διάστημα. Ήταν ένα διάστημα δηλαδή που τις ουσίες συμμετρήσεις είχαν σταματήσει. Αυτό που λέτε, η αίσθηση που υπήρχε, τώρα δημοσιογραφικά μιλάω, το εγώ το εισέπρατα ως κλίμα. Ότι ξαφνικά τις τελευταίες, συγκυριολεκτικά τις τελευταίες μέρες, υπήρξε ραγδαία αποσυσπήρωση και αύξηση περαιτέρω της ψαλίδας. Ότι θα ήταν μεγάλο φαινότανε. Καλά, 24 δεν περίμενα. Αλλά τις τελευταίες μέρες υπήρξε επιδείνωση, το πιάναμε ως κλίμα, ως αύρα. Το μετρήσατε αυτό, το αποτυπώσατε? Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ είχα την τιμή να έχω αρκετούς βουλευτές ή υποψήφιους βουλευτές πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Θα σας πω ότι τα ποσοστά της τάξης 17-18% τα έβρισκα σε πάρα πολλούς νομούς στην Ελλάδα, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω. Τα έβρισκα για παράδειγμα στην Χαλκιδική, τα έβρισκα για παράδειγμα στο Κιλκίς, τα έβρισκα για παράδειγμα στην Καβάλα. Δηλαδή αυτά τα ποσοστά που είδαμε ως μεσοσταθμικό ποσοστό στην επικράτεια δεν ήταν κάτι που δημοσκοπικά όποιος έκανε δημοσκοπήσεις για λογαριασμό κάποιων βουλευτών ή υποψηφίων βουλευτών δεν τα έβλεπε. Τα βλέπαμε. Όμως είστε, ας πούμε, κύριε Καλαρίτη, εσείς για παράδειγμα αρχισυντάκτης μιας εκπομπής ενός δελτίου ειδήσεων, όπου 7 η ώρα το βράδυ θα πρέπει να βγάλει ένα exit poll. Και έρχεται ο δημοσκόπος, εγώ εν προκειμένου, και σας λέω: Κοίταξε, Καλαρίτη, έχω εδώ ένα exit poll το οποίο λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πίσω 20 μονάδες. Δύσκολο. Εσείς ήταν αρχισυντάκτης, τι απόφαση παίρνετε, για πείτε μου. Δύσκολη άσκηση, θα σας πω. Εάν μου έδινε διαβεβαίωση ότι όλα είχαν γίνει επιστημονικά, τι να κάνω, θα παίρνω το ρίσκο. Θα παίρνετε το ρίσκο, όμως θα παίρνετε ρίσκο. Προφανώς ρίσκο, 24, προφανώς ρίσκο. Θα παίρνετε ρίσκο βασισμένο σε ότι εγώ αυτό που σας δίνω είναι επιστημονικά τεκμηρωμένο. Να σας πω πολύ σύντομα, μου έχει συμβεί με κάποιο τρόπο ως διευθυντής στα Επίκαιρα, όταν είχε καταρρεύσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν είχε αποτυπωθεί ακόμα, είχε τύχει να ζητήσουμε την πρώτη δημοσκόπηση. Μάλιστα, τη θυμάμαι τότε από τη VPRC του Βερδαραδάκη, του Χριστόφορου. Και μας έρχεται, δεν υπήρχε τέτοια εικόνα. Έτσι, η εικόνα ήταν το ΠΑΣΟΚ πιέζεται λόγω μνημονίων κλπ. Και μας έρχεται η δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι 5ο κόμμα με 7%. Και λέω: αποκλείεται. Τον παίρνω τηλέφωνο, ήταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, δεν θυμάμαι σε αυτό, σε τρίτο-τέταρτο. Και 5ο το ΠΑΣΟΚ 8%. Που εμείς είχαμε στο μυαλό μας 30, τέτοια πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια. Τι είναι αυτό? Ναι, αυτό είναι. Του λέω: είσαι σίγουρος? Ναι, το δημοσιεύσαμε. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν πιστεύετε εύκολα, έχετε δίκιο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Ας πούμε, εμείς παλιά που. Γιατί και εγώ κάνω εκλογές από το 2002. Χωρίς να είσαι δημοσκόπος, μπορούσες κάλλιστα να βάλεις το ΚΚΕ στην τρίτη θέση. Όταν το 2012 βρήκαμε το ΚΚΕ στην πέμπτη θέση, λέγαμε πάλι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ξέρετε, επιστήμη, αλλά και η αμφισβήτηση είναι αμφισβήτηση. Προφανώς, εντάξει, έχετε δίκιο. Την 24 τώρα δεν τη διαχειρίζει εύκολα. Δεν το ανακοινώνει εύκολα. Αν μία στι χιλίε γίνει το λάθος, τι γίνεται? Δηλαδή, τι γίνεται, πείτε μου. Κάνε ένα ασθενή εκείνη τη στιγμή, τι θα βγουν? Μα εμείς, κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια προϊστορία. Και εγώ προσωπικά είχα μια προϊστορία με το ΣΥΡΙΖΑ. Για πες. Από το 2016 και μετά δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ με ένα θετικό πρόσημο για διάφορους λόγους. Μέχρι το 2021-22 που μας τράβηξαν όλους μαζί και σε μια εξεταστική επιτροπή. Όταν λοιπόν, κύριε Καλαρίτη, όταν έχεις μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όσο επιστήμονας και να είσαι, αδιατάραχα, και να την κάνει σωστά και αντικειμενικά και χωρίς φόβο. Αυτό μπορεί να λήξει όμως. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνεται. Και κατά τη γνώμη μου, τώρα το λέω χοντρικά, θα πρέπει να γίνει και μια εξεταστική για το ποιοι ήταν αυτοί, συγγνώμη για την έκφραση, που τραμπούκησαν τις εταιρείες. Να γίνει εξεταστική και για αυτό τι πάνε να πει. Ένας είναι. Το εξής, ένα ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κρυφτούμε από το δάχτυλό μας. Ενώ να σας πω κάτι άλλο. Δεν νομιμοποιείται αυτή τη στιγμή να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει: έλα δωρε Βασιλιάδη, έλα δωρε Σιχύψη ή Δημοσκόπε. Με έβρισκε δηλαδή στο 40% και με έδινε 33-32. Δηλαδή, ποιος είναι ο αδικημένος αυτή τη στιγμή? Ποιος φέρθηκε με αξιοπρέπεια και ποιος δεν φέρθηκε με αξιοπρέπεια?
Δεν πρέπει να βγει αυτή τη στιγμή να πει ο Μητσοτάκης, ο Βασιλιάς, τι έβρισκες. 38-39, ναι. Γιατί έγινε 33, ρε φίλε, από πού και σπου. Τι μαγείρεμα ήταν αυτό. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, προφανώς δεν πρόκειται να γίνει αυτό για ευνόητους λόγους, όμως εδώ υπάρχουν και ευθύνες. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα είναι και, θεσμική, είναι και παρέμβαση θεσμική. Αν κάποιος κάνει κατάχρηση εξουσίας για να εκβιάσει την άσκηση ενός επαγγέλματος προκειμένου να τον, βοηθήσει, να τον ενισχύσει πολιτικά, αυτό λέγεται κατάχρηση εξουσίας, έτσι. Προφανώς λέγεται κατάχρηση εξουσίας και ήταν και διαρκής και επαναλαμβανόμενη. Είναι η κλασική συμπεριφορά του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις. Όταν η δημοσκόπηση δεν σε λέει ότι είσαι, δεν σου λέει ότι είσαι πρώτος, δεν σου λέει ότι είσαι πρώτος, τότε η δημοσκόπηση φταίει. Δεν φταίει εσύ που είσαι δεύτερος, φταίει η δημοσκόπηση. Είναι ψεύτικη, είναι πετσόκ. Γιατί εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λίγα, ακούσατε. Παράλληλα δεν πήγατε στην Εκτατική Επιτροπή. Έχετε δίκιο. Εσείς που πετσωμένοι, αλλά και εμείς ως πετσωμένοι. Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να κοπεί αυτή η ιστορία. Γιατί αυτό τουλάχιστον εμείς τέτοια ομή παρέμβαση δεν έχουμε ξαναδεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να δούμε. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τεθεί πολιτικά το θέμα και να κοπεί αυτή η ιστορία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το θέμα των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε. Πού εντοπίζετε τα αίτια? Κοιτάξτε, δεν είναι αν κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς κατέρευσε, ή αν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Και τα δύο προφανώς. Ο πολίτης, κατά τη δική μου άποψη, δεν κάνει τις δημοσιογραφικές και τις πολιτικές αναλύσεις στο μυαλό του και τις διεργασίες αυτές που κάνουμε εμείς που συζητάμε δημόσια για το πώς θα πάει να ψηφίσει, για να τιμωρήσει, για να επιβραβεύσει το ένα και το άλλο. Ο πολίτης βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημα σε αυτές τις εκλογές. Σε κάτι το οποίο του ενέπνεε κάποιο είδους σταθερότητα και σε κάτι το οποίο έβλεπε ότι θα του προσέφερε αστάθεια. Δεν είχε να διαλέξει μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε θέλει. Είχε να διαλέξει μεταξύ τη σταθερότητα και τη αστάθεια. Mm-hmm. Για τη σταθερότητα τον έπεισε περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι αγάπησε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχετε δίκιο. Λέω ότι απλά προτίμησε να επιλέξει κάτι το οποίο θα του έδινε ένα πλαίσιο σταθερότητα από κάτι το οποίο τη μια μέρα ήταν ανοχή, την άλλη ήταν συνεργασία συγκυβέρνηση και την παράλληλη δικού σκοπού. Αυτό στο μυαλό του του έλεγε ότι εγώ θα μπω σε ένα σπιράλ εκλογικών αναμετρήσεων, το οποίο προφανώς δεν θα είναι καλό για τη χώρα, αλλά δεν θα είναι και ούτε για μένα τον ίδιο, γιατί μπαίνω και σε μια περίοδο τουριστική που θέλω, ξέρω εγώ, να κερδίσω κάποια χρήματα, περιμένουμε τους ξένους κτλ. Λοιπόν, και στην επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 25 Ιουνίου που θα γίνουν εκλογές, το ίδιο πράγμα θα μεστουρανίσει στο μυαλό του ψηφοφόρου. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να φύγει από αυτές τις εκλογές. Θυμίζω έρχονται και άλλες εκλογές, κύριε Καλαρίτη, οι οποίες και επίσης είναι σκληρές με αντιπαραθέσεις εκλογές, οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Και θέλει αυτό το πράγμα να μην τον παρενοχλεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα και το δίλημα είναι η σταθερότητα. Τώρα, είναι και τα μικρά κόμματα που φλερτάρουν εκεί με το 2,5-3, 3,5 κτλ. Εντάξει. Μπορεί να υπάρχει πολίτης ο οποίος πιστεύει ότι το συνταξιοδοτικό του ή το σύστημα υγείας ή το σύστημα εκπαίδευσης κτλ. Θα του το λύσουν οι καντιλανάφτες. Τι να κάνουμε, να ψηφίσουν τον καντιλανάφτη. Καλά, αυτό δεν μπορεί να. Τώρα δεν μπορεί να αποκλείσει. Δεν έχουμε στην Ελλάδα παράδοση αμυγός. Δεν είμαστε Αμερική, Ρεπουμπλικανή, ας πούμε, και Δημοκρατική. Έχουμε ένα πλουραλισμό. Αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά το θέμα είναι, εδώ να επιμείνω λίγο στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Θα έρθουμε και στο άλλο που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς άθρισε εκλογικά ακροατήρια, πολύ πέραν τη βάση εννοείται και πολύ πέραν και των φίλων δυνάμεων. Έτσι είναι αυτό που λέτε, ότι κάποιοι ψήφισαν με άξονα όχι νεοδημοκρατικό, σιριζαϊκό, τι με βολεύει, σταθερότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα πάντα λάθος, ή μου φαίνεται, γιατί εδώ φαίνεται ότι έκανε μια καμπάνια η οποία δεν είχε κάτι το οποίο να είναι σωστό. Ήταν εκτός πλαισίου, εκτός πραγματικότητας, εκτός αντίληψης κοινωνίας. Δηλαδή άλλαξε το μυαλό του ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα ανησυχούσαν την κοινωνία. Και μου κάνει εντύπωση, δεν το ξαναδεί αυτό σε εκλογές. Μα το είπατε στην εισαγωγή σας ότι δεν έχουμε να κάνουμε αρνητές της πραγματικότητας. Ακόμα και τώρα, προχθές που ήμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό την Κυριακή το βράδυ και άκουσα την πρώτη ανακοίνωση από μεριά ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι το 60% λέει καταψήφισε το Μητσοτάκη. Το 60% καταψήφισε το Μητσοτάκη. Αντί να δει ότι το 80% καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, είπε το 60% καταψήφισε το Μητσοτάκη. Θα ρίξει και το 40% που υπερψήφισε την Δημοκρατία ήταν μικρό. Δεν ξέρω σε ποιο είδους δημοκρατία ζούμε. Αλλά όλα τα ερμηνεύουν αλλιώς. Όλα τα ερμηνεύουν αλλιώς και όλα τα ερμηνεύουν λάθος. Μόνο ο ξάδελφος του Τσίπρα είπε ότι ξέρετε, παιδιά, δεν έβρεξε. Ναι, το μας έφτιαξαν. Ναι, είναι ο μόνος που το οποίο το έφτιαξε. Είπε μια αλήθεια και απορώ πως δεν έπρεπε να το φάνε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στις δεύτερες εκλογές. Διότι να. Ή θα λειτουργήσει συσπηρωτικά, γιατί σου λέει εδώ που μπορεί να πάθουμε να εξαφανιστούμε και να
επανασυσπυρώσει κάποιους ή να πάμε σε δεύτερη χιονοστιβάδα, να σπάσει και το 20 και να πάμε μετά σε άλλες καταστάσεις. Και τα δύο παίζουν, ή υπάρχει κάποιο το οποίο είναι πιο πιθανό σενάριο? Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν έχει συλλογική σκέψη. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ή ότι έχει απομείνει από αυτό, είναι ο Τσίπρας. Και αυτό που εγώ έχω καταλάβει από τον Τσίπρα είναι ότι έχει γευτεί την πρωθυπουργία, έχει γευτεί αυτό το πολύ ωραίο πράγμα και έχει αγαπήσει αυτή την καρέκλα πάρα πολύ, που φαίνεται ότι είναι δύσκολο να το αποχωριστεί. Εάν εφήρμοζε τα ελάχιστα από αυτά που έλεγε προεκλογικά, όχι με 5 μονάδες, αλλά με 20 μονάδες που έχασε, θα έπρεπε να είχε πάει σπίτι του. Θα έπρεπε να έχει την πολιτική ευφία να ξέρει ότι είναι περίπου 45 χρονών, ενδεχομένως και νεότερος. Θα μπορούσε να κάνει μια ανάπαυση για 5 ή και 10 χρόνια και να έρθει κάποια στιγμή ξανά στο πολιτικό σύστημα ως απομηχανής θεός και να φανεί χρήσιμος και στο κόμμα του και στην Ελλάδα και στον εαυτό του. Κινδυνεύει να σπάσει το 20% τώρα? Κοιτάξτε, εγώ από μια εκτίμηση που έκανα, γιατί είχα μέσα στο δικό μου εξτυπώ και μια ερώτηση τι θα ψηφίσει και δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να πάμε στις εκλογές. Επεξεργάστηκα αυτή την ερώτηση με τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή με τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου. Όχι με θεωρητικό αποτέλεσμα, αλλά με αυτά που προέκυψαν. Στάθμισα δηλαδή με τα πραγματικά αποτελέσματα αυτή την ερώτηση. Και μου δίνει η μία Νέα Δημοκρατία γύρω στο 42-43%. Μου δίνει ένα ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 21, μία με μία μισή μονάδα λίγο πιο πάνω από το 20, που και εγώ δεν το πιστεύω, εγώ νομίζω θα πέσει κάτω από τη ζώνη του 20, και μου δίνει συν μία με μία μισή μονάδα για το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πρώτη επεξεργασία, δηλαδή το 11,5 του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να γίνει μέχρι και 13. Αυτό εκείνη τη στιγμή, έτσι. Τώρα εξαρτάται τι θα μεσολαβήσει προφανώς. Εξαρτάται βεβαίως τώρα και από τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, αν μπουν τελικά, ποια θα είναι και τι θα είναι, όσον αφορά τις έδρες και βέβαια και την αυτοδυναμία ή μη της, του πρώτου κόμματος. Αλλά νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τσίπρας θα βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή θα κάνει πράγματι όλα όσα πρέπει να κάνει λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι σωστά για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν θα του ξαναβγεί κανένας κατρούγκαλος Παρασκευή βράδυ και να πει οτιδήποτε. Δεν ξέρω που έχουν κρύψει τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έβγαζε. Καθόλου έβγαλε καινούριο σήμερα, που είναι στην ίδια γραμμή. Και να σου πω, θα τα πούμε τώρα, δεν είναι τη παρούση, αλλά έχω την εντύπωση. Έβγαλε ένα tweet ο κύριος Πολάκης που λέει: πάμε, πώς το πω τώρα, πάμε μόνοι μας και όλοι τους. Πάμε για την. Έβγαλε ένα κλασικά. Τώρα θα το βρω, να δω ακριβώς πώς είναι. Ακριβώς το δικό του στυλ, αυτό το οποίο έχει βλάψει από ό,τι καταλαβαίνω το ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτύπωσε σήμερα και σε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Και μάλιστα λέει στο τέλος, τώρα το θυμάμαι, ότι αυτή είναι η γραμμή. Μόνοι μας και όλοι τους, πάμε για την αριστερά, πάμε να ανατρέψουμε Μητσοτάκη, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η γραμμή. Δηλαδή, βγάλει τη γραμμή μόνος του. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι εκουσίως ή ακουσίως θέλουν να τον πάνε τελείως στα βράχια. Κοιτάξτε, μα σας είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι πράκτορες του Μητσοτάκη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή αυτό το σημερινό του κυρίου Πολάκη μου κάνει τεράστια εντύπωση. Και μετά υπάρχουν και, καταλαβαίνω, και οι άλλοι τσακαλώτος και λοιπά από τη λεγόμενη ομπρέλα, που είναι υπέρ της σκληρής αριστερής γραμμής, ότι πάμε να περιχαρακώσουμε τη βάση μας. Που αυτό, αν το κάνουν, καταλαβαίνουν ότι είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή, αν πάνε, θα μου πεις τι πιθανότητες έχουν. Έχουν πιθανότητα να διατρήσουν το κέντρο? Νομίζω όχι. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν και επιλογές τώρα. Εδώ τώρα βλέπω μπροστά μου tweet του κυρίου Πολάκη που έλεγε: σύμφωνα με νέα Γκάλοπ κιόλας, όχι δημοσκόπηση, η μέτρηση της κοινής γνώμης τέλος πάντων, γιατί το Γκάλοπ είναι George Gallup, βγαίνει από το όνομα, ο Γκάλοπ ήταν, ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να κάνω Γκάλοπ, είναι σαν να λέω κάνω καλαρίτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάνω μέτρηση κοινής γνώμης ή κάνω δημοσκόπηση. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται, λέει, 5 μονάδες, λέει, κρυφτείτε, ερχόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, τι να συζητήσεις τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Ένας φίλος μου και συνάδελφός σας, Γιάννης Παπαδόπουλος, λέγεται εδώ στην TV100, εργαζόταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, εγώ τώρα. Έλεγε ότι δεν θα κάνουμε εκλογές για να βγάλουμε κυβέρνηση, για να δούμε ποιος είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό θα το κάνουμε. Λοιπόν, δημιουργούνται συνθήκες, να πάμε και σε αυτό, δημιουργούνται συνθήκες αναδιάταξης. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ τώρα καταλαβαίνω ότι στόχος είναι, είδε ξαφνικά φως και σου λέει μπορεί να διεκδικήσει την. Όχι σε άμεσα αυτές τις εκλογές, φαντάζομαι, αλλά να τεθούν οι βάσεις για να διεκδικήσει την αντικατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τον εκτόπισε βίας λόγω μνημονίων. Τώρα να προσπαθήσει να εκτοπίσει το ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχουν προϋποθέσεις γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ότι έχω δει το ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιφέρειες εκλογικές δεύτερο κόμμα. Και το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα. Εάν αυτό συμβεί από τις 52-53 πόσες είναι εκλογικές περιφέρειες. Σε καμιά 7-8, γιατί να μην μπορούσε κάποια στιγμή και ίσως και σε αυτές τις εκλογές να συμβεί κάτι τέτοιο και σε όλη την επικράτεια? Εντάξει, η διαφορά του 20 με του 11 είναι μεγάλη. Είναι 9 μονάδες.
Αλλά και η διαφορά του 20 με του 40 ήταν επίσης μεγάλη. Εντάξει, ναι. Το έκατσε. Εδώ φαίνεται ότι έχει συντημηθεί ο χρόνος. Τα πράγματα γίνονται πλέον γρήγορα. Δεν τα ακολουθούν τους γνωστούς πολιτικούς ρόλους. Αυτό φεκατά. Έχω την αίσθηση ότι βλέποντας την καμπάνια, προσπαθούσα να εξηγήσω και μιλώντας και με συναδέλφους σας και με συναδέλφους δικούς μου, προσπαθώντας να εξηγήσω την καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν αυτή που ήταν. Καταλαβαίνω το εξής, δική μου εκτίμηση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανδρώθηκε, τον έφερε στην εξουσία η ειδική κατάσταση, τον έφεραν οι ειδικές συνθήκες του μνημονίου, τις διαχειρίστηκε πιο αποτελεσματικά από άλλους, γιατί υπήρξαν εθνισυγενή κόμματα τα οποία αναδείχθηκαν με το μνημόνιο, μπήκαν στη Βουλή, έφυγαν, έσβησαν, τελειώσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο αποτελεσματικός, έφτασε μέχρι την εξουσία και τώρα που έχουν εκλείψει οι λόγοι που τον έφεραν, δηλαδή το μνημόνιο, δεν μπορεί να βρει άλλη πολιτική πρόταση. Συνεχίζει να πολιτεύεται και να αντιπολιτεύεται με όρους αντιμνημονίου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι η συγκυρία έκανε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τον έκανε. Τώρα έχει εκλείψει η συγκυρία και προφανώς ψάχνει να βρει αφήγημα και δεν το βρίσκει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι από αυτό, ας πούμε, το 30% του 2019, το 31% ή 32% του 2019, ένα 78% είναι ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δημιουργεί σαθρό έδαφος, αν θέλετε τώρα. Είναι μια κινούμενη άμμος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ΠΑΣΟΚ και έγιναν ΣΥΡΙΖΑ, πάλι τώρα αρχίζουν να σκέφτονται ότι πρέπει να ξαναγίνουν ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρομερό, και λέω συγγνώμη που γελάω. Αλλά δεν το είχα λείψει χρόνια ως κόμμα και το βρίσκω παντού. Είναι τρομερό. Δεν το βρίσκεις παντού. Εδώ το βρίσκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και στα exit poll φάνηκε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ένα 14% του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ του 2019 πήγαινε προς το Μητσοτάκη. Πήγαινε προς το Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, όχι γιατί ερωτεύτηκε το Μητσοτάκη, αλλά υπό τον φόβο μη τυχόν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Γιατί ο γνήσιος εχθρός αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚΟ δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Έτσι. Άλλωστε φαίνεται κιόλας. Αυτοί που μαλώνουν τώρα μεταξύ τους είναι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. Και ο Μητσοτάκης πέφτει από μακριά και του κοιτάει και μάλλον τρίβει και τα χέρια του. Λογικό είναι, γιατί είναι διαθέσει. Γιατί τώρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει τη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όρια για τη διεκδικήση τη Μητσοτάκη. Εντάξει, ναι. Αλλά προφανώς τώρα αυτό που βλέπει μπροστά του είναι η πιθανότητα να ξαναγίνει εξωματική αντιπολίτευση. Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις αναδιάταξης, αν σπάσει η κοστά. Νομίζω υπάρχουν, ναι. Νομίζω υπάρχουν. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Εφόσον έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στην επικράτεια. Και ξέρετε, καμιά φορά δεν σε παίρνει. Δηλαδή, το 20% ήταν το τέλος του κατήφορου. Γιατί το τέλος του κατήφορου, μαθηματικά και πολιτικά, πρέπει να είναι γύρω στο 5%. Στη βάση, λες. Πού είναι ο πάτος, ας πούμε. Αν επικρατήσει η λογική της λεγόμενης ομπρέλας, τσακαλώτων κλπ. Και του κυρίου Πολάκη, όλων αυτών που του λένε ότι πάμε σκληρά και αριστερά και δεν. Εντάξει, δεν αποκλείται να επιστρέψουν στα μεγέθη αυτά, στα φυσικά του μεγέθη. Εδώ και κάτι άλλο και πριν κλείσουμε και θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει πιθανότητα τελικά, αν δεν βρει τα πατήματά του ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει να αξιοποιήσει τον βαθμό που του δίνεται ευκαιρία να πάμε σε μία ρευστοποίηση του χώρου και να μείνουμε στην ουσία χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση. Το οποίο δεν είναι καλό, έτσι. Κοιτάξτε, αντιπολίτευση θα έχουμε. Στη Βουλή θα υπάρχει πρώτο-δεύτερο κόμμα. Το δεύτερο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Λέμε λειτουργική και ουσιαστική. Τώρα, αν είναι ένα δεύτερο κόμμα το οποίο είναι αποκατακατισμένο, να υπάρχει αντιπολίτευση η οποία είναι αποτελεσματική, αυτό λέμε. Κοιτάξτε, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, καταρχήν ήδη μπορεί να μην βγαίνει από το ρεπορτάζ ή να μην βγαίνει προς τα έξω ή δεν ξέρω πώς βγαίνει και τι δεν βγαίνει. Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει ήδη αφισβήτηση στο πρόσωπο του Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, αλλά δεν γίνει τις εκλογές. Δεν έχει σημασία, έχει υπάρξει. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση η οποία ήδη σέρνεται εκεί μέσα, μετά τις εκλογές θα αναδειχθεί εντελώς. Κάθε κόμμα το οποίο χάνει μετά από τις εκλογές μπαίνει σε μια φάση εσωστρέφειας. Το έχει πάθει και η Νέα Δημοκρατία, θα σας θυμίζω πάρα πολλές φορές. Και το ΠΑΣΟΚ. Θα το πάθει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν έπαιζε σε βάση εσωστρέφειας το 2019 όταν έχασε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έκανε καν αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Mm-hmm. Και προσέξτε, κύριε Καλαρίτη, ούτε τώρα κάνει αποτίμηση του εκλογικού. Λέει, κάνουμε την αυτοκριτική μας, λέει, γιατί φταίει ο ελληνικός λαός που ψήφισε Μητσοτάκη. Και φταίει και το ΠΑΣΟΚ που δεν μας άκουσε. Δηλαδή, που κοίταζε το χωράφι του. Δηλαδή, τι έπρεπε να κοιτάει το ΠΑΣΟΚ, το χωράφι της ελληνικής λύσης ή δεν ξέρω εγώ ποιο χωράφι. Λοιπόν, δεν έχουν, δηλαδή, επιτρέψτε μου, είναι πολιτική ανάλυση επίπεδου αμοιβάδας. Και αυτό είτε γιατί δεν θέλουν να την κάνουν, είτε γιατί δεν ξέρουν να την κάνουν, είτε γιατί φοβούνται να την κάνουν.
Ή γιατί δεν μπορεί να είναι. Για του πολίτε με αποτελεσματικό τρόπο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε φάση στου τέφε. Τώρα άκουγα στα δελτία ειδήσεων, λέει το Σεπτέμβριο, λέει θα πάνε σε συνέδριο και θα εκδοθεί θέμα αρχηγού στο κόμμα κτλ. Αλλά και μόνο ο μέσο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει αυτό το μυαλό του στην κάλπη του Σεπτέμβριο μπορεί να μείνει τελικά ο Τσίπρα αρχηγό, πώ θα αποφασίζει για ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήδη δημιουργείται μπάχαλο. Πότε θα τρέξετε τώρα ξανά δημοσκοπήσει. Εγώ θα ξεκινήσω από εβδομάδα. Μάλιστα, σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.